Βεβαίως, Γιώργο, να πούμε ότι στο τέλος της αναμέτρησης είχαμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Ναι, υπήρξε ένα δυσάρεστο περιστατικό στην προσπάθεια των διεθνών μας να πανηγυρίσουν μαζί με την ελληνική εξέδρα. Υπήρξε επεισόδιο ανάμεσα στους συμπαίκτες στη Ρώμα, τον Έντιν Τζέκο και τον αμυντικό μας, τον Κώστα Μανολά. Δημιουργήθηκε σύραξη, συμμετείχαν και οι οπαδοί των Βόσνιων και μέσα στον κακό χαμό δέχτηκε μία γροθιά ο Γιαννιώτας και έχασε, από ό,τι μαθαίνουμε, ένα δόντι. Ένα δυσάρεστο περιστατικό στην λήξη της αναμέτρησης που αμαύρωσε τον σημερινό αγώνα στη Ζένιτσα. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε αρκετή ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Άρης Τσιάρας, τον οποίο τον έχουμε τώρα, είναι μαζί μας και έχει βεβαίως τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Μίκαελ Σκίμπε. Άρη, καλησπέρα. Χαίρετε από την ζώνη Flash του σταδίου της Ζένιτσα. Έχω μαζί μας τον Μίκαελ Σκίμπε, τον προπονητή της εθνικής ομάδας. You said your target was the draw and also the win. The first target is achieved. How do you feel about that? Yes, I'm happy about this, but I'm a little bit unhappy about the chance we had around 80 minutes with Mantalos. It was an excellent counter-attack, and so we were very close to win this match. But even, especially in the end, also Bosnia had one, two big chances. So I think for this evening, the draw is okay. Ο κύριος Σκίμπε μας είπε πως είναι ευχαριστημένος πως ο πρώτος στόχος επετεύχθη, τουλάχιστον η ισοπαλία. Ωστόσο, δεν είναι ευχαριστημένος από την τρόπη που πήρε το παιχνίδι, από την χαμένη ευκαιρία του Μάνταλο. Από την άλλη, είπε βεβαίως πως και οι Βόσνοι είχαν καλές στιγμές στο τέλος και σε αυτό θα πρέπει να αισθάνονται τυχεροί τα μέλη της ελληνικής ομάδας. Ωστόσο, ο πρώτος στόχος επετεύχθη. So, what was the key point for your draw here? It was one of your objectives and you achieved it. What was the key point for you? On your approach on the game? I think that even both defenders, Manolas and Sokratis, were excellent today, of course. But on the other hand, the new midfield, together with Tsiolis and Zeka, they did also very well in midfield. So especially Zeka was very good against Pjanic during the match. And so I think that because of this, the team of Bosnia didn't create very much chances. Thank you very much. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε το κλειδί της ισοπαλίας της εθνικής ομάδας εδώ στην έδρα της Βοσνίας. Είπε πως έπαιξαν πάρα πολύ καλά η κεντρική μας αμυντική, ο Μανολάς με τον Παπασταθόπουλο, ενώ υπήρχε και πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά και λειτουργία στην μεσαία γραμμή με τον Ζέκα και τους υπόλοιπους της μεσαίας γραμμής να εξουδετερώνουν τον Μιραλέμ Πιάνιτς, που είναι βεβαίως ο εγκέφαλος της εθνικής ομάδας της Βοσνίας. Αυτά από εδώ, από το πρώτο μέρος των δηλώσεων μετά το ισόπαλο 0-0 της Βοσνίας με την Ελλάδα. Άρη, θα επανέλθουμε σε σένα.